Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και καλή βραδιά. Να ξεκινήσει το γλέντι. Αντρέα, επιτέλους ήρθαμε δυτικά προάστια. Εγώ κειμένο. Λοιπόν, αποφασίσαμε να αρχίσουμε αυτό το επεισόδιο εδώ από το Περιστέρι πίνοντας ένα καφέ. Γιατί παιδιά, στο Περιστέρι ο καφές είναι must. Είναι αυτό που κάνουν όλοι. Το κάνουν το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Καταρχήν είναι όλες καφετέρες γεμάτες. Ερχόμουν με τα μάξι, είναι τα πάντα γεμάτα. Τι κάνετε εδώ, παιδιά? Τι γίνεται να πούμε, δεν δουλεύετε? Τι κάνετε? Δυτικά προάστια. Δυτικά προάστια. Είμαστε στο Περιστέρι, ξεκινάμε με ένα καφέ εδώ από το Κίκα και από τον πιο πολυσύχναστο δρόμο της περιοχής. Από τον δρόμο που αν έρθεις στο Περιστέρι πρέπει να περπατήσεις οπωσδήποτε από πάνω έως κάτω, να πας στον πεζόδρομο, να δεις εδώ τους ντόπιους, να φας, να πιεις τα πάντα. Εμιλίου Βεάκη. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το Κίκα. Είναι το πρώτο μαγαζί που έφερε το fine drinking σε αυτή την περιοχή πριν 10 χρόνια νομίζω. Φοβερά νεγκρόνι, φοβερές μαργαρίτες, τρομερά κοκτέιλ και τίκι κοκτέιλ που αγαπάμε πολύ. Και πάρα πολύ καλό καφέ βέβαια για την ημέρα. Έχει τάφ καφέ που αγαπάμε επίσης πολύ. Τι άλλο να πούμε για το Κίκα, ότι τολμάει πολύ. Αντρέα, Τετάρτες και Παρασκευές, ναι, παίζει η Ιαπωνική rock'n'roll. Όντως. Ναι, παίζει η Αναμούζα. Πώς τη λένε ρε εσύ την Αναμούζα, Αμανούζα? Έχει την Αμανούζα, Ελληνοϊαπωνέζα DJ, η οποία κάθε Τετάρτη και Παρασκευή παίζει Ιαπωνικό rock'n'roll. Ιδέα τι είναι αυτό που θα σε φέρω, θα σε φέρω να ακούσεις και να πιούμε. Και is no good. Γενικά, πολύ ωραίο μαγαζί, από τα καλύτερα της περιοχής. Εσείς που έρχεστε από το κέντρο για να κάνετε έτσι ωραία τη μετάβασή σας στον κόσμο του Περιστερίου, ξεκινήστε από εδώ. Θα πιούμε τον καφέ μας και θα σας πάω για τρομερό μεζεκλίκι εδώ πιο κάτω στο Αγροτικό. Το Περιστέρι γενικά είναι πολύ έτσι coffee culture. Όλοι κάθονται για καφέ, αλλά κάνουν αυτό το θεσσαλονικιώτικο καφέ που θα κάτσεις και θα κάτσεις τρεις ωρίτσες. Θα πιεις ένα καφέ, θα πιεις μια μπίριτσα, θα πιεις άλλο ένα καφέ, θα έρθει μια παρέα, θα φύγει μια παρέα. Θα κουτσομπολέψετε, θα αυτό, θα. Είναι αυτή η φάση το Περιστέρι. Και παρόλο που έχει. Κάτσε πέρα στο μηχανάκι. Και παρόλο που έχει έτσι κόντρα όπως έχουν όλες τις περιοχές με τις γύρω περιοχές, Γάλλο, Μπουρνάζι, Πετρούπολη κτλ. Αυτή είναι Φλόρια, αυτή δεν είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, όλοι έρχονται στο Περιστέρι για καφέ. Αυτά είχα να πω. Πολύ καφετέρια, παιδιά. Έχω πεινάσει πάρα πολύ και μου έχουν πει ότι το μαγαζί που πάμε τώρα, το Αγροτικόν, είναι από τα ωραιότερα μεζεδοπολία, όχι μόνο στο Περιστέρι και στα δυτικά προάστια, αλλά στην Αθήνα ολάκερη. Φύγαμε. Ρεά. Μάγαζι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι να σου πω. Λοιπόν, θα κάνω μια πολύ σοβαρή δήλωση, παιδιά. Πρέπει να έρθω στο Αγροτικό. Πρέπει. Ο ιδιοκτήτης ο Νίκος έχει κόλλημα με τέσσερα πραγματάκια. Την Ικαρία, παρόλο που δεν είναι από εκεί, αλλά θα το καταλάβετε με το που μπείτε στο μαγαζί από τις σημαίες κτλ. Τον Νίκο Παπάζογλου. Έχουμε και ολόκληρο. Ωραία, φίλε. Τέλεια. Και φάβα. Τον Νίκο Παπάζογλου είναι τόσο κολλημένος που νομίζω αυτή την Κυριακή κιόλας, Αντρέα, κάνει και μια βραδιά αφιερωμένη σε εκείνον την ίδια μέρα που πέθανε. Το καλό και τίμιο φαγητό, το οποίο επιβεβαιώνω με αυτά τα σουφιχτά μανιταριού, τα τέλεια. Και πώς έχω πει, Ιγκαρία, τον Παπάζογλου, το φαγητό και τα γλέδια. Το καλοκαίρι τα γλέδια γίνονται εδώ, στο πάνω χώρο του μαγαζιού, αλλά και έξω. Ειδικά όταν κάνει τον Ικαριώτικο γλέδι τον Οκτώβριο, έξω γίνεται χαμός, κλείνουν οι δρόμοι, δεν μπορείς να περάσεις με το αυτοκίνητο. Δηλαδή θα σε αφήσουν να περάσεις μόνο αν κατέβεις και ρίξεις μια στροφή. Και το χειμώνα γίνεται κάτω, στο υπόγειο, καταπληκτικό υπογειάκι, έχει και το stage. Έχει το πάλκο του για τους τρίγκες, τους live, έχει την παράρα του, έχει τραπεζάκια του, έχει κάτι χωμένα από εδώ, από εκεί φαγητά. Μαγειρεύει ο Γιώργος και ο Δημήτρης. Είναι εξαιρετικοί μάγειρες. Ό,τι έχω δοκιμάσει, φαβίτσα, τρομερά ορεκτικά. Τρελά σου φιχτά, φτάνει με μανιτάρια, έχει και μεγαρίδες, δοκιμάστε τα. Ψαρικά διάφορα, εδώ το σκουμπρί έπος. Τυράκια, μπλιμπλίκια, διάφορα για να μοιράζεστε, αλλά και κυρίως πιάτα όπως μπιφτεκάκια και διάφορα κρέατα. Δεν είναι μόνο πολύ παραδοσιακά, κάνουν έτσι και τσαχπινιές εδώ τα αγόρια. Το συγκεκριμένο μπιφτεκάκι είναι μέσα, Αντρέα, με μήλο και με παρμεζάνα. Ου, ενδιαφέρον. Σταρέ.
Γενικά η φάση των αγροτικών είναι να έρθετε, να πιείτε, γιατί έχει και τρομερά αποστάγματα από όλη την Ελλάδα και βιολογικά και τέτοια, να φάτε, να γλεντήσετε, να χορέψετε, να τραγουδήσετε. Γενικά είναι ένα μαγαζί που πρέπει να επισκεφτείτε οπωσδήποτε, γιατί είναι αυτό το μαγαζί που θα σας κάνει να ξεχαστείτε τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, οι μάγειρες αυτοί ξέρουν τι σημαίνει νοστιμιά. Κάθε τι είναι νόστιμο από μόνο του, είναι φανταστικό το φαγητό, πεθαίνω με τα αγροτικών. Μπράβο μας, το βρήκαμε. Να έρθετε οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, Αντρέα, κλείσ' την κάμερα. Έλα να φάμε. Έλα να πιούμε ρακάκι. Και θα σε πάω μετά σε ένα συγκλονιστικό αλλά και ιστορικό σουβλάκι του Περιστερίου. Το Περιστέρι έχει πάρα πολλά σουβλατζίδικα. Έχει τα κλασικά σουβλατζίδικα, έχει τα νέα σουβλατζίδικα, έχει τα χίπστερο σουβλατζίδικα. Έχει πολλά σουβλατζίδικα. Αλλά αυτοί που ξέρουν να τρώνε σουβλάκι, οι ψαγμένοι του Περιστερίου και των άλλων περιοχών, έρχονται στον Σάλτσα. Και είναι ένα σουβλατζίδικο το οποίο λειτουργεί από το 1980. Δηλαδή πόσα χρόνια είναι αυτά, ρε Αντρέα, 39 χρόνια. Πιο πολλά από τη ζωή πάντω. Αντρέα, χέσε με. 5 χρόνια περισσότερο από μένα. Λοιπόν, στην αρχή ήταν πιο κοντά στο γήπεδο του Ατρόμητου, αλλά για ένα χρόνο. Μόνο τα υπόλοιπα χρόνια είναι εδώ, σε αυτό το location που θα έρθετε να τον βρείτε και να φάτε. Και είναι αυτό το σουβλάκι με τη σάλτσα. Και τον λένε τον Σάλτσα, το όνομα του οποίου τον βγάλουν οι πιτσιρικάδες όταν τρώγανε στο μαγαζί του, γιατί έχει φανταστική σάλτσα. Και Κυριάννης και η κυρία Ορσία ξέρουν. Παιδιά, ξέρουν οι άνθρωποι. Η πιτούλα τους είναι λαδωμένη, η σαλτσούλα τους είναι πεντανόστιμη και άμα θέλεις είναι και καυτερή. Βάζουν και τζατζικάρα μέσα και ντοματούλα και κρεμμυδάκι και πατατούλα. Και άντε, θα φάω μια μπουκιά. Άντε, γιατί πρέπει να το δοκιμάσω. Αντρέα, άντε. Για να δούμε. Πού πας. Γι' αυτό μου αρέσουν τα ίτλια και λόκαρια, Αντρέα. Και εμένα. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε τα ίτλια και λόκαρια, για να έρχεστε εσείς μετά να τρώτε ωραία φαγητάκια που έχουμε δοκιμάσει και σας έχουμε προτείνει. Λοιπόν, ο Σάλτσας στο Περιστέρι, τρομερό σουβλάκι, καλτήλα εντωμεταξύ, φουλ και μέσα χώρος και όλα. Για να το δοκιμάσετε και το τελευταίο μας μαγαζί είναι ιταλικό, είναι τρομερό, είναι μια τρατορία από τις καλύτερες της Αθήνας, αλλά δεν την κάνουμε σήμερα, Αντρέα. Γιατί? Είμαι πολύ κουρασμένη και άρρωστη, δεν μπορώ να έρθουμε άλλη μέρα. Εντάξει. Σίγουρα. Ναι. Είμαι πολύ μιξιάρα σήμερα, δεν αντέχω άλλο και έχω σκάσει και από το φαγητό. Εντάξει. Εντάξει. Επιστρέφουμε. Έλα να πούμε με τα Instagram και τα έτσι και τα αλλιώς. Έλα να πούμε εδώ πέρα, βλέπω κάτι αυτά, μου σπάντα νεύρα. Λοιπόν, και επιστρέψαμε στο Περιστέρι για το τελευταίο μαγαζί, τέταρτο μαγαζί λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο, που είναι, λέει, άκου τώρα να δεις, ένα από τα top 3 ιταλικά της Αθήνας. Και εγώ τι κάνω τόσα χρόνια, δηλαδή, που τρώω ρε φίλε. Περίμενε λίγο, κάτσε στάκα, περίμενε. Ποιο top 3 ιταλικό. Τρελάθηκα που μου το είπαν. Αυτό θα πάω να το διαπιστώσω. Θα πάω να το διαπιστώσω τώρα, πάω εδώ στη Ματίνα, εδώ δίπλα είναι. Πάμε να φάμε ιταλικό λοιπόν. Και τελειώνουμε αυτήν την επεισοδιάρα. Περιμένω από κάτω τα comments σας. Αντρέα, πεινάς, δεν έχω φάει τίποτα, φίλε. Ούτε εγώ, είμαι έτοιμος για ιταλικό. Ωραία, άντε, άντε, φύγαμε, 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 φύγαμε. Στη Ματίνα, έχουμε κάτσει, έχουμε πάρει ήδη δύο πιάτα. Θα φάμε και την πίτσα, αλλά θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα για να σας δείξω αυτή την αυθεντική καρμπονάρα. Κανονική αυθεντική καρμπονάρα, παιδιά. Λίγα μαγαζιά στην Αθήνα την κάνουνε και εάν είστε λάτρες του Ιταλικού, τη Ματίνα πρέπει να την γνωρίζετε. Και αν δεν την γνωρίζετε, πρέπει να τη μάθετε. Οπωσδήποτε. Είναι από τα καλύτερα Ιταλικά αυτή τη πόλη. Δίνει τεράστια έμφαση στην ποιότητα. Πολύ καλά υλικά, τα οποία πολλά φέρνει και από την Ιταλία. Και εξηγούμε. Αλεύρι βιολογικό από την Ιταλία. Ζυμαρικά Ιταλικά με νερό μια Ιταλική πηγή.
ντοματούλα φρέσκια από ιταλικές ντομάτες και όλα τα τυριά της είναι pop, ολόφρεσκα, τα φέρνει κατευθείαν από εκεί και ειδικά τη μοτσαρέλα είναι και πολύ λίγων ημερών. Είναι φρέσκια, 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 οπότε την τρώτε και στην πίτσα και, στα ορεκτικά και στις μακαρονάδες ολόφρεσκα. Καρμπονάρα αυθεντική, πω, με ωραίο ζυμαρικό, το νιώθω ήδη στο πιρούνι μου να είναι αλντέντε, παιδιά, τρελαίνομαι για να φάω μια μπουκιά. Εδώ τρώγοντας, θα σας πω και ταυτόχρονα λίγα πράγματα για αυτό το μαγαζί. Ανδρέα. Μαριλού. Τι γίνεται εδώ, παιδί μου. Δεν ξέρω τι θα μου πεις. Φασάρα. Οντός. Ναι ρε φίλε, φασάρα. Τρως μπουκίτσα, έλα γόρι μου. Και σου λέω ταυτόχρονα. Έπως, έπως. Δεν θέλω να ακούω βλακίες τώρα στα comments. Α, το αυγό δεν μπορώ, μυρίζει αυγό. Ξεχάστε αυτά, αυτή είναι μια και αυθεντική αρμπονάρα. Ναι, τίποτα. Τίποτα. Είναι θεϊκή, πεντανόστιμη, παρμεζάνα κτλ. Κτλ. Ματίνα, από το 1981 εδώ στο Περιστέρι, στον Λόφο. Είναι γενικά τον Μπρόγκ του Περιστερίου ο Λόφος, να ξέρετε. Πολύ αγαπημένο μαγαζί, τόσο από τους ντόπιους, όσο γενικά όμως και από όλους τους Αθηναίους που ξέρουν να τρώνε καλό Ιταλικό. Και γι' αυτό και στα τραπέζια της δεν θα βρείτε μόνο λοκάλια εδώ Περιστεριού, θα δείτε και το κέντρο και τα βόρεια προάστια και γενικά πάρα πολύ κόσμο εκτός Περιστερίου. Σταθερή αξία και dine-in και delivery. Και γενικά, παιδιά, στη Ματίνα τρως αυθεντικό, υπέροχο, ποιοτικό Ιταλικό. Φύλλο κρούστας, ρικότα, ντομάτα, παρμεζάνα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, στο ανοίγω, το κόβω, βάζω λίγη ντοματούλα, τρώω, Ανδρέα, και σου δίνω μετά, ναι. Okay. Δεν το πιστεύω αυτό που έχω πάθει εδώ πέρα. Οι γεύσεις του είναι απλές, νόστιμες, το καταλαβαίνεις ότι όλα τα υλικά είναι πάρα πολύ καλά. Είναι τέλειες, είναι από τα ωραίτερα ιταλικά που έχω φάει. Έλα, Ανδρίκο μου. Αυτό απλά λιώνει. Λιώνει, λιώνει στο στόμα. Ανδρέα. Έφυγες, πας στην κουζίνα να μου δείξεις πως έχουν την πίτσα, να δουν και τα τζιντζεράκια, και άλλα πίσω με την πίτσα. Έφυγα. Θα τα έχω φάει αυτά. Ήρθε και η αγαπημένη μου ώρα, παιδιά, η ώρα της πίτσας. Ξέρετε ότι είμαι άρρωστη με τις πίτσες, το ξέρετε. Δείτε και εδώ το επεισόδιο το προηγούμενο με τις αγαπημένες μου πίτσες της Αθήνας. Λοιπόν, να σας πω λίγα πράγματα για την πίτσα. Αυθεντική πίτσα. Με ναπολιτάνικη έτσι, τεχνοτροπία, στο πούμε έτσι, ψήνεται στην πέτρα και θέλω να προσέξετε πάρα πολύ το αλεύρι. Το αλεύρι είναι βιολογικό. Χωρίς χρωστικές, χωρίς πρόσθετα, χωρίς βελτιωτικά, χωρίς αλάτια, χωρίς τίποτα. Αλέφεται στην πέτρα, γι' αυτό έχει και πολύ έντονο το άρωμα του αλευρίου και δεν παίρνει και χρώμα. Είναι λίγο πιο άχρωμη από αυτές που περιμένετε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άπιστη, γιατί αν τη δείτε από κάτω, έχει πάρει το χρωματάκι της λόγω της πέτρας. Λοιπόν, πίτσα. Την τρώμε με το χέρι, μην τα ξαναλέμε σε κάθε επεισόδιο, δεν βάζουμε μαχαιροπύρουνο. Και αυτή η πίτσα είναι από αυτές τις πίτσες που μπορείς να πάρεις και κυρίως πιάτο. Δεν χρειάζεται να την πάρετε απαραίτητα για να τη μοιραστείτε. Άμα θες να είσαι σίγουρος στην πιτσαρία που τρως, έχει ωραία πίτσα, παίρνεις τη μαργαρίτα. Δοκιμάζεις τη σάλτσα ντομάτας. Εδώ, τσεκ, γλυκιά και τέλεια. Δοκιμάζεις τη μοτσαρέλα. Τσεκ, φανταστική, ολόφρεσκη, μαστιχωτή, τέλεια. Ζυμάρι τέλειο, τσεκ, οπότε είσαι σίγουρος. Παιδιά, είναι φοβερή πίτσα, το φορεί. Ανδρέα, δώστε μου. Θα έπρεπε ναι. Να το ξέρουμε τότε, να το έχουμε βάλει στο επεισόδιο με τις πίτσες, αλλά δεν πειράζει, για να το βάλουμε στο δεύτερο μέρος που θα κάνουμε. Ντομάτα, μοτσαρέλα. Είναι όχι απλό, αλλά είναι τέλειο. Well done, Ματίνα. Well done. Λοιπόν, άλλο ένα επεισόδιο, Eat Like a Local, έφτασε στο τέλος του, από το φανταστικό Περιστέρι. Μπράβο, Περιστεράρα. Θα σπάς το φαγητό. Μπράβο. Θα ξανάρθουμε και θα ξανάρθουμε και θα κάνουμε και δεύτερο μέρος και θα κάνουμε και τρίτο μέρος και ελπίζω να ανακαλύψουμε τόσο ωραία μαγαζιά όσο ανακαλύψαμε σε αυτό το μέρος το πρώτο. Facebook, Instagram, YouTube, follow, like, subscribe, πατάτε το καμπανάκι, σας έρχονται ειδοποιήσεις και κάθε Πέμπτη νέο επεισόδιο, μία η ώρα, Eat Like a Local. Φιλάκια!